αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε όπως θέλαμε να το περάσουμε και με τις αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που προσφάτως κάναμε, είναι η ανθρώπινη ζωή των συνανθρώπων μας, για μας που είμαστε μια κυβέρνηση με ανθρωποκεντρικό πρόσημο, είναι προτεραιότητα. Έστω και αν ένας συνανθρωπός μας χάνει τη ζωή του ή καθίσταται ανάπηρος λόγω οδικού τροχαίου δυστυχήματος, θα είμαστε υποχρεωμένοι να επαγγελθούμε, πόσο μάλλον που η Ελλάδα δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι το 16, το 17 και τώρα το 18 ακόμα περισσότερο, μειώνει κατά 10-15% κάθε χρόνο τις κακές αυτές επιδόσεις στα τροχαία δυστυχήματα, τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, βρίσκεται όμως στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο εμείς, κυρία Βουγεράκη, το έχουμε βάλει ως πρόταγμα. Και τι λέμε? Λέμε ότι πέρα από τον ΚΟΚ, το σύστημα αυτό καθεαυτό της εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλάβει πρόνοιες τέτοιες που να μην υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν ότι είναι ένα δίκαιο σύστημα και ότι αυτός ο οποίος τελικά παίρνει το δίπλωμά του ξέρει και να οδηγεί. Και επίσης ότι θα έπρεπε, και όπως το κάναμε από τον Σεπτέμβριο του 2017, να ενταχθεί μέσα στο σχολικό πρόγραμμα το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Το κάναμε πιλωτικά από το Σεπτέμβριο του 2017 στα δημοτικά σχολεία. Φέτος, από την επόμενη χρονιά δηλαδή, θα είναι ενταγμένο κανονικά στο ορολόγιο πρόγραμμα μία φορά στις 15 ημέρες και πιστεύω ότι θα εξαπλωθεί αυτό και στο γυμνάσιο τη μεθεπόμενη χρονιά. Τι λέμε λοιπόν, κύριε Δουλειράκη, ουσιαστικά? Λέμε ότι θα πρέπει να αποσυνδέσουμε εντελώς τον εξεταζόμενο με τον εκπαιδευτή και εν συνεχεία και με τον εξεταστή, ώστε να μην υπάρχει αυτή η σχέση εγκύτητας που πλησιάζει ο ένας τον άλλον και μπαίνουν στο μυαλό τους ιδέες ότι θα μπορούσαν να νοθεύσουν τη διαδικασία. Πώς το κάνουμε αυτό? Σπάμε τη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της πορείας, της γενικής πορείας, όπου μέσα στο όχημα υπάρχει μόνο εξεταστής χωρίς τον εκπαιδευτή, που σημειώστε ότι καμιά φορά παρενέβαινε. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν η πλειοψηφία, ότι ήταν η μειοψηφία θα πω. Αλλά καμιά φορά συνέβαινε και παρενέβαιναν στα πετάλια και στην γενικότερη οδηγική πορεία που είχε ο εκπαιδευόμενος και εξεταζόμενος εκείνη την ώρα, για να τον βοηθήσουν. Και θα τον αφαιρέσουμε μέσα από το αυτοκίνητο, θα είναι μόνο εξεταστής. Θα παρακολουθείται όμως ο εξεταστής με κάμερες και μικρόφωνα από το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών και από ένα σώμα επιθεωρητών που δημιουργούμε. Και αφού περάσει αυτό το στάδιο, μπαίνει στο δεύτερο στάδιο εξέτασης, που είναι το στάδιο ειδικών δοκιμασιών, δηλαδή οπισθοπορία, σαλίγκαρος κλπ., όπου εκεί αφαιρείται μέσα από το αυτοκίνητο και ο εξεταστής. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε ένα κλειστό πεδίο, είτε σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής όπου υπάρχουν, είτε εκεί που δεν υπάρχουν, σε έναν χώρο αποκλεισμένο από την τροχέα. Και εκεί οι εντολές δίνονται μέσα από μικροφωνική ουσιαστικά εγκατάσταση διαδικτυακά. Παίρνεται πάλι εικόνα και ήχο από το αυτοκίνητο, εικόνα και ήχος από το αυτοκίνητο και εξετάζονται όλα αυτά από τους επιθεωρητές του Υπουργείου δειγματοληπτικά. Νομίζουμε, κυρία Λουγεράκη, ότι με αυτά και με το σύστημα, αν θέλετε, της ηλεκτρονικής κλήρωσης που κανείς δεν ξέρει ποιος θα τον εξετάσει μέχρι την τελευταία στιγμή και όπως επίσης με το σύστημα της εξέτασης, της θεωρητικής εξέτασης που θα συμβαίνει κάποιες μέρες πριν προφανώς, όπου και εκεί τα ζητούμενα, δηλαδή τα εξεταζόμενα, θα προσδιορίζονται με ηλεκτρονικό τρόπο και η αίθουσα θα παρακολουθείται και αυτή ηλεκτρονικά, για να μην συμβαίνει το οποιοδήποτε εγχείρημα βοήθειας προς κάποιον συγκεκριμένο, ο οποίος ίσως να έχει πλησιάσει κάποιον εξεταστή. Νομίζουμε ότι όλο αυτό το πλέγμα θα λειτουργήσει πάρα πολύ ενθαρρυντικά προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης και της ηθικοποίησης, να το πω μία λέξη, όλου του συστήματος. Μάλιστα. Που μας προσέβαλε όλους. Χαίρομαι που μπήκατε στην ουσία του πράγματος άμεσα, διότι άμεσα θα σας θέσω και τα ερωτήματα τα οποία έχω συγκεντρώσει όλο αυτό το διάστημα, από την ώρα δηλαδή αρχές Μαΐου που βγήκε το σχέδιο νόμου, έτσι ώστε από τους εκπαιδευτές και από τους υποψηφίους και τους εξεταστές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επί της ουσίας και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Μαυραγάνη, μιλάτε για την οδική ασφάλεια. Νομίζω ότι οποιοδήποτε σέβεται τον εαυτό
εαυτό του, από όποια κατηγορία και αν είναι, είτε είναι εκπαιδευτής, είτε είναι υποψηφίος, είτε είναι εξεταστής, δεν θα ερχόταν να αντιδρούσε σε αυτό. Ωστόσο, όταν λέτε, όπως είπε και ο κύριος Πίρτζης εδώ από το Ηράκλειο, όταν είχε έρθει για την εγγένεια του Νίκου Καζαντζάκη, ότι θα πρέπει να σπάσει και αυτό το σπυρί τις σχέσεις που μπορεί να υπάρχει μεταξύ κάποιων εκπαιδευτών, κάποιων υποψηφίων, κάποιων εξεταστών, εσείς κομψά το αναφέρατε από σύνδεση. Ρωτώ για να μάθω το εξής. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίζει. Είπατε ότι, ξέρετε, δεν θα είναι ο εκπαιδευτής μέσα στο αυτοκίνητο. Ποιος εκπαιδευτής, αλήθεια, θα δεχθεί να παραχωρήσει το αυτοκίνητό του στην οικία περιφέρεια, όταν δεν υπάρχουν και ειδικά κέντρα, ειδικοί χώροι, ας πούμε περιφέρεια Κρήτης, δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι για να γίνονται εξετάσεις. Στους δρόμους θα γίνονται, από τη μια περιοχή στην άλλη, όπου τους έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Να το δώσει στα χέρια ενός υποψηφίου την οποιαδήποτε ζημιά, ποιος θα την πληρώσει, είναι το ερώτημα το οποίο λένε, και ποια ασφαλιστική εταιρεία θα βρεθεί να ασφαλίσει υποψήφιο, όπως λέει το σχέδιο νόμου. Ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε το εξής. Καταρχήν, το δεύτερο σκέλος της ειδικής δοκιμασίας θα γίνεται σε ειδικά αποκλεισμένο χώρο από την τροχέα. Άρα δεν θα υπάρχει δημόσια κυκλοφορία σε αυτόν. Στο πρώτο σκέλος, έχετε δίκιο, θα γίνεται σε δημόσιες οδούς, οι οποίες θα έχουν και την κοινή δημόσια κυκλοφορία που όλοι μας έχουμε συνηθίσει. Θέλω να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα, κυρία Λιγεράκη. Δηλαδή, ο εκπαιδευτής που μας βεβαιώνει ότι ο εκπαιδευόμενός του είναι έτοιμος να περάσει τις εξετάσεις και να βγει αύριο το πρωί στο Λάκκο των Λεόντων της δημόσιας κυκλοφορίας των οχημάτων, μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, είναι αυτός που δεν εμπιστεύεται την ίδια στιγμή τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να του δώσει το αυτοκίνητο για 5 λεπτά να κάνει εξετάσεις? Και δεύτερον, εμείς προνοούμε και λέμε ότι θα υπάρχουν ατομικά ασφαλιστήρια. Και έχουμε προσέξει πάρα πολύ τη διάταξη αυτή. Και μιλάμε για ατομικά ασφαλιστήρια, τα οποία θα είναι απαραίτητα για να διεξαχθούν οι εξετάσεις. Προφανώς οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε αισθανθεί ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από αυτές. Και θα δούμε το ύψος των ασφαλίστρων, ποιο θα είναι. Όμως, εγώ επανέρχομαι στο ρητορικό ερώτημα. Είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι που σου λένε ότι είναι έτοιμοι οι εκπαιδευόμενοι από αυτούς να εξεταστούν και να περάσουν τις εξετάσεις? Ναι, αλλά να είναι... σου λένε δεν τους εμπιστεύομαι. Δηλαδή, εκείνος τι θα έκανε εάν βρισκόταν μέσα στο όχημα εκείνη τη στιγμή? Mm-hmm. Μήπως θα προσπαθούσε να βοηθήσει τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης και της εξέτασης? Αυτό ακριβώς θέλουμε να αποσυνδέσουμε, κυρία Βουλγεράκη. Είναι αυτό το οποίο έχετε διαπιστώσει, θέλετε είναι να πείτε, κύριε Μαυραγάνη? Μισό λεπτό. Είναι παγίδα. Αλλά ξέρετε, θα έρθουν με τον ίδιο ρητορικό τρόπο ή με πρακτικό τρόπο να σας πούνε. Άλλο έχω το δίπλωμά μου και έχω περάσει τη διαδικασία από τους εξεταστές, γιατί μπαίνει μέσα στη διαδικασία και ο εξεταστής. Εκτός αν έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα, πλειοψηφία παραδειγμάτων, τα οποία δεν βγάζετε στον αέρα ως Υπουργείο Μεταφορών, ότι, ξέρετε, υπάρχει η παρέμβαση του εκπαιδευτή και του εξεταστή, δεν δίνονται με το σωστό τρόπο τα διπλώματα, άρα έναν υποψήφιο δεν τον εμπιστεύεσαι ως υποψήφιο, άρα ένα στη συνέχεια με δίπλωμα οδηγό δεν τον εμπιστεύεσαι ως οδηγό. Γι' αυτό και εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι, ξέρετε, παγίδα είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά. Κύριε Δουγεράκη, όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, δεν φέρνει κανείς αντίρρηση σε αυτό. Αλλά πάμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Θα αναχαιτιστούμε σε αυτόν μας τον αγώνα, νομίζετε, από το αν οι ασφαλιστικές εταιρείες μας δυσκολέψουν λίγο για να εκδώσουν τα ατομικά ασφαλιστήρια που θα καλύπτουν τον όποιο κίνδυνο, ή από ρητορικά ερωτήματα κάποιων εκπαιδευτών ότι, να, εγώ τον εκπαιδευόμενό μου που τον εκπαίδευσα άρτια και σας τον φέρνω να τον εξετάσετε, γιατί είναι σίγουρο ότι θα περάσει αφού τον φέρνω, γιατί αλλιώς θα μου λέγε, παιδί μου, δεν χρειάζεσαι μόνο αυτά τα μαθήματα, χρειάζεσαι και άλλα μαθήματα. Σας τον παίρνω λοιπόν να τον περάσετε. Αυτόν τον εκπαιδευόμενο τον ίδιο, εγώ δεν τον εμπιστεύομαι ούτε για 5 λεπτά, υπό την επιτήρηση μάλιστα του εξεταστή και με τη μέγιστη δυνατή προσοχή που θα επιδεικνύει για να περάσει εκείνη την ώρα τις εξετάσεις. Είναι αντιφατικό, το καταλαβαίνετε. Είναι αντιφατικό και μάλιστα όταν δίνουμε έναν τεράστιο αγώνα υπέρ της ανθρώπινης ζωής για να διαφυλάξουμε τη σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων μας, φαντάζει ακόμα πιο μικρό αυτό.
Μιλάτε, ξέρετε, για μια μερίδα εκπαιδευτών, κάποιων εκπαιδευτών, αν και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αντιδρά ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, ότι από 21 του μήνα σας έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, είναι οι ίδιοι, όπως λένε, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν και εκείνοι σε άλλο επίπεδο, αλλά αυτό το οποίο λένε είναι ακούστε τις προτάσεις μας και μάλιστα... Τώρα, εντός αγωγικών, κύριε Μαυραγάνη, εγώ θα βάλω στην κουβέντα μας τη λέξη σας κατηγορούν σαν ηγεσία του Υπουργείου ότι γιατί δεν μας ακούτε, γιατί δεν γίνεται μια συνάντηση μεταξύ μας, γιατί δεν γίνεται μια δημόσια διαβούλευση έτσι όπως έπρεπε να γίνει, γιατί φέρατε ένα σχέδιο νόμου στη Βουλή με μια δημόσια διαβούλευση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα με τους ίδιους να κρίνουν ότι το 70% του σχεδίου νόμου θέλει από την αρχή σύνταξη. Πάμε λοιπόν, κυρία Βουλγεράκη. Όλους τους εκπαιδευτές, σχεδόν όλες τις συλλογικότητες, εγώ προσωπικά τους έχω δει επί 1,5 χρόνο 10 φορές. Αν μιλάνε για τον κύριο Σπίτζ, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά τους έχω δει 10 φορές. Άρα το ένα επιχείρημα καταρρύπτεται. Δεύτερον, ξέρετε ποια είναι η βασική τους πρόταση? Να συσταθεί, λέει, εξεταστικό σώμα από ιδιώτες πρώην εκπαιδευτές. Και εγώ δεν ρωτάω εσάς που έχετε την κομψότητα και την ευγένεια να μην μου απαντήσετε. Ερωτώ ρητορικά τους καλούς ακροατές σας. Δηλαδή, ο πρώην συνάδελφος του εκπαιδευτή και νυν συνταξιούχος θα είναι αυτός ο οποίος, έχοντας τις παράλληλες προηγούμενες σχέσεις μαζί τους, σήμερα θα τους εξετάζει? Προφανώς όχι. Μάλιστα. Έτσι τους δώσατε απάντηση, δηλαδή ότι έχω μιλήσει αρκετές φορές μαζί σας, πάω με αυτό το σχέδιο νόμου. Ένα χρόνο και παραπάνω, κυρία Δουλγεράκη, τους διαβουλεύομαι, τους βλέπω, όποιος μου ζήτησε ήρθε πολλούς από αυτούς, δύο και τρεις φορές, δεν υπάρχει τέτοιο επιχείρημα. Και από περιφερειακές ενότητες. Και από περιφερειακές ενότητες έχει ακουστεί ότι κατέβηκε πάρα πολύ σύντομα από τη Διάβγη αυτό το σχέδιο νόμου και δεν καταφέρατε όλοι μαζί να το συζητήσετε στα πλαίσια που αυτή την ώρα εσείς το οριοθετείτε και με τις διατάξεις που εσείς βάζετε πάνω σε αυτές. Και τους εξεταστές τους έχουμε διαβουλευτεί. Και τους εξεταστές. Και τους εξεταστές. Γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να μαθαίνουμε και να ακούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι υπάλληλοι των μηχανολογικών οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν, δεν έχουν επαγγελματικό δίπλωμα και μέσα από ένα εγχειρίδιο προσπαθούν μέσα στο εξεταστικό σύστημα στην πράξη να εξετάσουν τους υποψηφίους οδηγούς για την επέκταση των διπλωμάτων. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα όσα ακούγονται και καταγγέλλονται και από τους ίδιους τους εκπαιδευτές. Για αυτό το οποίο λέτε τώρα. Γιατί ξέρετε, μα το λένε και οι εκπαιδευτές μόνοι τους. Ναι, δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν το λένε εξεταστές όμως. Αυτοί που λένε ότι δεν τους διαβουλευθήκαμε ενώ τους έχουμε διαβουλευθεί αρκούντος και αυτούς. Ακούτε λοιπόν τι ωραία που συνέβαιναν, ποια ήταν τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, να τα ακούν οι ακροατές. Υπήρχαν λοιπόν εξεταστές. Εγώ δεν θα πω όλοι. Πάλι θα πω ότι είναι η μειοψηφία. Αλλά υπήρχαν εξεταστές που είχαν δίπλωμα, παραδείγματος χάρη, β' κατηγορίας ενός αυτοκινήτου και εξέταζαν αυτόν που εξεταζόταν στην Ταλίκα. Και δεν είχαν ιδέα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Σας το είπα λοιπόν, πριν από λίγο. Καταγγέλλεται από τους εκπαιδευτές. Έχει υποθεί. Να συμφωνήσουμε κάτι. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δεν τολμούσε καμία κυβέρνηση να το αγγίξει αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα ζήτημα το οποίο διέγειρε τα ηθικά ένστικτα όλων μας, διότι δεν ήθελε να έρθει σε σύγκρουση με κανέναν. Μάλιστα. Λοιπόν, η ανθρώπινη ζωή θα προφυλαχθεί και θα προχωρήσουμε κανονικά. Κύριε Μαυραγάνη, λένε οι εκπαιδευτές και τους έχουμε ακούσει από τη δική τους την πλευρά ότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να πάμε και εμείς σαν εκπαιδευτές ένα βήμα παρακάτω, δύο βήματα παρακάτω, να έχουμε μια παραπάνω πιστοποίηση, να μπούμε μέσα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να έχουμε άλλες γνώσεις. Είναι κάτι που απορρίπτεται αυτό από τη δική σας την πλευρά? Είναι δική μου πρόταση αυτή προς εκείνους. Ξέρουν εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή λένε ό,τι λένε σε εσάς, ξέρουν όταν βρεθούν κατά πρόσωπο σε εμένα ποιος τους το έχει πει πρώτη φορά αυτό. Και μάλιστα θα σας δώσω και την είδηση ότι με το τότε ΤΕΗ Πειραιά είχα έρθει σε άμεση συνεννόηση, έχει ήδη διαμορφωθεί ειδικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης, αχείριμης εκπαίδευσης, τίμινης ή εξάμινης, τόσο για τους εξεταστές όσο και για τους εκπαιδευτές, για να μπορούν να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε ένα πτυχίο το οποίο θα είναι κυκλοφοριακής αγωγής και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά άλλα πεδία της κοινωνίας μας ως χρήσιμοι συνάνθρωποι μας. Τώρα, γιατί δεν περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή? Γιατί ίσως θεώρησε ο Υπουργός, η πρότασή μου υπάρχει, ίσως θεώρησε ο Υπουργός ότι δεν είναι ακόμα όριμα τα πράγματα σε επίπεδο ακαδημαϊκό, πανεπιστημιακό ή των ΤΕΙ. Γι' αυτό το λόγο ακόμα δεν έχει περιληφθεί ως τελικό κείμενο μέσα στο παρόνομο σχέδιο. Όμως είναι μέσα στις κατευθύνσεις τις οποίες έχουμε δώσει. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο κυριαρχεί αυτή την ώρα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας είναι το μεγάλο μπέρδεμα το οποίο προκλήθηκε αναφορικά με τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών. Δηλαδή δεν ελήφθη εκείνη η μέρημνα που χρειάστηκε, έτσι ώστε κατηγορείται το Υπουργείο να γίνεται σε αυτό το μεσοδιάστημα κανονικά η εξέταση όλων των υποψηφίων εντός ωραρίου των υπαλλήλων του μηχανολογικού ή εκτός ωραρίων, να έχει ψηφιστεί, να έχει περάσει, να είναι όλοι καλυμμένοι ως ακούγεται και λέγεται, για να μην δημιουργείται και αυτή η μεγάλη λίστα αναμονής. Στο Ηράκλειο θα πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τους 1200, το φέρω ως παράδειγμα, κύριε Μαυραγάνη, των ανθρώπων που περιμένουν. Μόλις χθες μάθαμε από τον Σοκράτη του Βαρδάκη την απάντηση που πήρε από το Υπουργείο σας και λέει ότι, ξέρετε, δίνεται παράταση της προθεσμίας της 30 Απριλίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η ρύθμιση που προβλέπει την παράταση της παραπάνω προθεσμίας, σας το διαβάζω όπως αναφερόταν στο δελτίο που βγήκε από το γραφείο του βουλευτή, έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, που αναμένεται να ψηφιστεί το προσεχές διάστημα, επιτρέποντας την εκτέλεση του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπεροριακή απασχόληση. Τι, κύριε Μαυραγάνη, εδώ? Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Καταρχήν είναι ακριβές το αυτό το οποίο. Ποιος βουλευτής είναι αυτός ο οποίος το αναφέρει? Ο κύριος Σοκράτης Βαρδάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, νόμου Ηρακλείου. Δεν είναι ακριβές αυτό το οποίο αναφέρει ο κύριος Βαρδάκης, διότι αυτή η συγκεκριμένη εγκύκλειος, η οποία εξεδόθη από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, εξεδόθη από τις αρχές Μάη. Άρα δεν είναι ακριβές ότι εχθές το έλαβε στα χέρια του οποιοσδήποτε από την περιφερειακή ενότητα. Αρχές Μάη εξεδόθη. Ένα το κρατούμενο. Που τι έλεγε αυτή η εγκύκλειος? Έλεγε ότι εμείς έχουμε περιλάβει κανονικά τη διάταξη, και πράγματι έχει περιληφθεί κανονικά. Το άρθρο 14, αν θυμάμαι καλά, από το σχέδιο νόμου, το οποίο είχε σταλεί, αλλά δεν είχε ψηφιστεί. Αυτή ήταν η μεγάλη αντίδραση. Μα θα ψηφιστεί όλο μαζί. Θα ψηφιστεί όλο μαζί. Και η εγκύκλειος λέει: προχωράτε κανονικά στις εξετάσεις, τα χρήματα τα οποία σας αναλογούν από τις υπερορίες δεν θα χαθούν. Διότι υπάρχει η διοικητική εντολή και από την άλλη μεριά ένα νομοσχέδιο το οποίο ήδη είναι υποδιαβούλευση και είναι αναρτημένο. Θέλετε να πείτε ότι εκεί πόνταραν για να γίνουν κινητοποιήσεις από την πλευρά τους εξεταστές? Τώρα δεν το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Δουλγεράκη. Δεν μπορώ να το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ. Πάμε να διαλύσουμε ένα απόστημα της δημόσιας διοίκησης. Δεκαετιών απόστημα. Δεν θέλω, ντρέπομαι να πω τι έρχεται στα αυτιά μου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποιοι υπάλληλοι ανεβαίνουν στα γραφεία και μιλάνε με συνεργάτες, συνεργάτες στα γραφεία και τους λένε ήμαρτον, θα χάσουμε τα. Λοιπόν, ντρέπομαι να τα πω. Όποιος θέλει να είναι μαζί με την καθαρότητα και την εντυμότητα και υπέρ της ανθρώπινης ζωής, ας είναι. Όποιος θέλει να απέναντι, ας είναι απέναντι. Μάλιστα. Στους υποψηφίους οδηγούς τι λέτε, που είναι στη λίστα αναμονής? Να κάνουν λίγη υπομονή, διότι όπως αντιλαμβάνονται, όταν αλλάζει ένα σύστημα προς το δικαιότερο, το ασφαλέστερο και το πιο ανθρώπινο, δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία ότι όλοι θα συμπορευτούν. Προφανώς κάποιοι θα αντιδράσουν. Να κάνουν λίγη υπομονή, αλλά θα το περάσουμε. Στους εκπαιδευτές, οι οποίοι ξέρετε ότι και μέσα στις σχολές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ως οι ίδιοι αναφέρουν, καθώς αν δεν ολοκληρωθεί μια εξεταστική διαδικασία, δεν παίρνουν και χρήματα. Υπάρχει ένας όγκος ονομάτων ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν να ενταχθούν, να δώσουν τις εξετάσεις. Τι τους λέτε, κύριε Μαυραγάνη? Ότι το νέο σύστημα το οποίο έρχεται, έρχεται να δικαιώσει τη μεγάλη πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειονότητα των σχολών οδηγών που έβλεπαν τόσα χρόνια την μειονότητά τους.
να έχει προνομιακές σχέσεις με τους εξεταστές, να τους παίρνει τη δουλειά και να τους πετάει στο περιθώριο. Αυτό σταματάει. Τους παρακαλώ πολύ να συμπαρασταθούν, να είναι κοντά μας. Η αναστάτωση είμαι βέβαιος ότι θα είναι πρόσκαιρη και ότι το νέο σύστημα, που είναι δικαιότερο προς όλες τις κατευθύνσεις, θα λειτουργήσει και υπέρ αυτών. Σε εκείνους που θα αρνηθούν ακόμη και στη συνέχεια να δώσουν την παραχώρηση του αυτοκίνητό τους, του αυτοκινήτου τους στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενός υποψηφίου οδηγού της σχολής τους, με τι θα κάνετε και πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί? Δεν θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις. Μάλιστα. Δεν θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις. Απόλυτος και κατηγορηματικός σε αυτό το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πότε πάμε σε ψήφιση? Πότε πάμε? Θέλω να πω ότι απόλυτος κατηγορηματικός ότι δεν θα κάνετε πίσω σε αυτά που λέτε, κύριε Μαυραγάνη. Αυτό εννοούσα, αυτό έλεγα. Δεν έχουμε δικαίωμα, κυρία Βουλγεράκη. Είναι η ανθρώπινη ζωή απέναντί μας και περίπου 800 συνάνθρωποι μας που χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά και μένουν ανάπηροι κάθε χρόνο. Ακήρυκτος πόλεμος. Τόσους νεκρούς δεν έχει η Τουρκία που είναι σε πόλεμο με τη Συρία. Κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, κάνω έκκληση στην ελληνική κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί. Έκκληση. Κύριε Υπουργέ, πότε πάει στην Ολομέλεια? Αυτή την εβδομάδα έχουμε συνάντηση οι υπουργοί μεταξύ μας και επειδή έχει και κάποιες διατάξεις μέσα που αφορά και το ζήτημα των τετράτροχων που έχει απασχολήσει πολύ και την Κρήτη, θα είναι και υπουργός τουρισμού μαζί μας. Και αφού τελειώσουμε το τελικό πόνημα, το τελευταίο χτένισμα του νομοσχεδίου, θα πάει στη Βουλή. Μάλιστα. Υπουργοί μεταφορών, τουρισμού όπως λέτε, έτσι, η συνάντηση αυτή και αμέσως μετά πάει στην Ολομέλεια. Κύριε Μαυραγάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Σε επιτροπές πρώτα.